Εντατικές είναι οι προετοιμασίες για τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Τα μεγάλα κόμματα έχουν αρχίσει τις διαδικασίες για την οργάνωση των προκριματικών εκλογών που θα αναδείξουν τους υποψηφίους για την Προεδρία. Ο πρώην Υπουργός Οικονομίας της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές. Έχω ζήσει εκ των έσω το κενού του πολιτικού μας συστήματος, που εμποδίζει το πλειοψηφικό ρεύμα να υποστηρίξει απόψεις που θα αποδυνάμωναν το κατεστημένο. Τα παραδοσιακά κόμματα, τα κεκτημένα και που δεν προωθεί το δημόσιο συμφέρον, αλλά το συμφέρον του παλιού συστήματος. Την υποψηφιότητά της για τη Γαλλική Προεδρία ανακοίνωσε και η επικεφαλής του ακροδεξιού Εθνικού Μετώπου Μαρίν Λεπέν. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, η Λεπέν είναι πολύ πιθανό να περάσει στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Έχουμε ένα παγκόσμιο κίνημα. Ένα παγκόσμιο κίνημα που απορρίπτει την ανεξέλεγκτη παγκοσμιοποίηση. Τον καταστροφικό υπερφιλελευθερισμό. Το διχασμό μεταξύ των πληθυσμών. Την εξαφάνιση των εθνικών κρατών. Στο στρατόπεδο της δεξιάς, Αλέν Ζιπέ και Νικόλα Σαρκοζή διεκδικούν το προεδρικό χρήσμα των Ρεπουμπλικανών. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν σαφές προβάδισμα στο ΖΙΠΕ, την ώρα που στη δημοσιότητα έρχονται νέες αποκαλύψεις για τη χρηματοδότηση της εκστρατείας του Σαρκοζή το 2007. Ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ θα ανακοινώσει το Δεκέμβριο αν θα είναι υποψήφιος του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Αν δεν είναι, το πιθανότερο είναι να προτείνει τον νυν πρωθυπουργό της χώρας Μανουέλ Βάλς. Ο 49 ετών ευρωβουλευτής Γιάννη Ξαντό θα εκπροσωπήσει το κόμμα Ευρώπη Οικολογία Πράσινη στις προεδρικές εκλογές του 2017.